Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες. Αν θα θέλαμε να δούμε τις αναγκαίες συνθήκες ενός επιτυχούς ψηφιακού μετασχηματισμού, είτε αυτός είναι στο κράτος, είτε αυτός είναι σε μια επιχείρηση ή συνολικά στην οικονομία, σίγουρα αναγκαία συνθήκη είναι η βούληση. Έτσι πρέπει να θέλουμε να το κάνουμε αυτό, να έχουμε καταλάβει τα ωφέλη. Αλλά αμέσως μετά και ίσως πριν ακόμα και από τις υποδομές, εγώ προσωπικά θα έβαζα την εκπαίδευση. Και γιατί αυτό? Γιατί η τεχνολογία είναι διαθέσιμη, είναι προσβάσιμη σε όλους. Πριν από κάποια χρόνια, η υψηλή τεχνολογία ήταν προνόμιο μόνο πολύ λίγων μεγάλων πολυεθνικών. Τώρα όμως, τα εργαλεία του διαδικτύου, η τεχνολογία είναι προσβάσιμη από όλους μας. Τη χρησιμοποιούμε καθημερινά. Σχεδόν την παίρνουμε ως δεδομένο. Το θέμα όμως είναι αν ξέρουμε να τη χρησιμοποιήσουμε στο βέλτιστο βαθμό και αν μπορούμε πραγματικά όλα αυτά τα εργαλεία και όλη αυτή την τεχνολογία να την αξιοποιήσουμε στο βέλτιστο βαθμό προκειμένου να εξελίξουμε την επιχείρησή μας, να εξελιχθούμε και εμείς προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία και να εξελιχθούμε και σαν κράτος. Άρα θα συμφωνήσω με τα προηγούμενα σχόλια ότι το πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι το θέμα της εκπαίδευσης. Πώς θα χτίσουμε αυτές τις ψηφιακές δεξιότητες. Εμείς σαν Google αυτό το έχουμε βάλει σαν μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα. Έχουμε επιλέξει τον κλάδο του τουρισμού προκειμένου εκεί να εστιαστούμε. Και πριν από 3 χρόνια λανσάραμε μια πρωτοβουλία την οποία ονομάσαμε Grow Greek Tourism Online, με στόχο να χτίσουμε αυτές τις ψηφιακές δεξιότητες στους επιχειρηματίες του ελληνικού τουρισμού. Ξεκινήσαμε με κάποια μεγάλα σεμινάρια σε αρχικά 6 μεγάλους τουριστικούς προορισμούς ανά την επικράτεια. Λανσάραμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη από όλους, είναι μια δωρεάν πλατφόρμα, όπου κανείς μπορεί να παρακολουθήσει κάποια εκπαιδευτικά βίντεο συνολικής διάρκειας περίπου 10 ωρών και να μάθει κάποια πράγματα για το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει καλύτερα την τεχνολογία του διαδικτύου. Και εξελίξαμε αυτή την πρωτοβουλία ακόμα περισσότερο, φτιάχνοντας μια ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων, τους οποίους εμείς εκπαιδεύσαμε, αλλά και άλλες εταιρείες στο κομμάτι του μάρκετινγκ και του τουρισμού. Και αυτοί οι άνθρωποι πήγαν πλέον σε 80 τουριστικούς προορισμούς ανά τη χώρα και πέραν των σεμιναρίων που οργάνωσαν, πήγαν και πόρτα-πόρτα προκειμένου να βοηθήσουν αυτούς τους επιχειρηματίες του τουρισμού στο να καταλάβουν τις δυνατότητες του διαδικτύου και μετά να τις αξιοποιήσουν. Κάναν δηλαδή και κατηδίαν εκπαιδεύσεις. Αυτό εμείς πλέον το πήγαμε και ένα βήμα παραπέρα στα πανεπιστήμια. Έχουμε πλέον κάνει σεμινάρια σε περίπου 40 εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα και έχουμε εκπαιδεύσει περίπου 15.000 φοιτητές και συνολικά μαζί με τους επιχειρηματίες του τουρισμού και τους φοιτητές αυτούς πάνω από 85.000 ανθρώπους. Θα συνεχίσουμε προφανώς τις δράσεις αυτές και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές, αλλά δεν μπορεί να είναι οι δράσεις αυτές μόνο που χρειάζονται. Δηλαδή, σίγουρα, ναι, η Google κάνει κάποια πράγματα και κάποιες άλλες εταιρείες. Θεωρώ ότι όμως πρέπει το ίδιο το κράτος να δει το κομμάτι της εκπαίδευσης σαν μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Βερέμη στη μέση εκπαίδευση. Προσωπικά θα προσέθετα και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς πηγαίνουμε προς την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Γιατί εκεί στηρίζεται, αυτή είναι η αναγκαία συνθήκη, εκεί στηρίζεται η επιτυχία, αν θέλουμε να έχουμε επιτυχία στο κομμάτι αυτό της αξιοποίησης της τεχνολογίας. Σας ευχαριστώ πολύ.